Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Χαίρετε, χαίρετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, πώς περάσατε το τριμεράκι κύριε Τσόχο στην εξωτική πρωτεύουσα? Υπέροχα, υπέροχα. Η κόρη μου βγήκε θετική στο COVID την Πέμπτη, η σύζυγος βγήκε θετική χθες. Τέλεια. Και εγώ αντιστέκομαι. Κυκλοφορούν φήμες ότι με πλησιάσει ο COVID και κόλλησε Τσόχο. Ναι, και τώρα που είστε μοιρασμένοι, ε? Εντελώς. Αυτοί και οι άλλοι. Ναι. Εντάξει, οκ. Χαλάρα το περνάει όμως, δεν είναι. Ναι. Ένα μπούκωμα στεναχωρημένο και τίποτα παραπάνω. Πολλοί κόσμοι πάνω τελευταία πάλι υπάρχει, ας πούμε, πολύ συχνά ακούω. Μετά και τις προηγούμενες εβδομάδες, ας πούμε, που συνέχισα και εγώ το πρόγραμμά μου με τον COVID. Λοιπόν, ναι, έχω πολλούς γνωστούς τελευταίο διάστημα που έχουν κόλλησει όλοι. Αλήθεια είναι. Ναι. Τώρα που καλοκαιριάζει, τώρα θα ηρεμήσουν όλα. Ναι. Τι έχουμε το Σαββατοκύριακο εκτός από τις εθνικές ομάδες? Κάθισες και είδες αυτά τα υπέροχα μάτς με τις εκπλήξεις και τα μάτς εκεί που σπάσαν τηλεοράσεις, πυροβολήθηκαν τηλεοράσεις και τέτοια. Τα είδες όλα αυτά τα παιχνίδια? Δεν είδα πολύ από το Ιταλία. Βόρειος Μακεδονία, να σου πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα περισσότερο, δεν πίστευα, να σου πω την αλήθεια, ότι εκεί θα γίνει. Ναι. Και έβλεπα περισσότερο το Πορτογαλία Τουρκία, όπου ήταν ματσάρα, και σε καθυλώνα κιόλας και είχε σας πέσει μέχρι το τέλος, μέχρι να και πέναλτι την Τουρκία να το κάνουν 2-2. Ναι. Και εν τέλει στο τέλος ιτήθηκαμε 3-1 και πέρασε ο Φερνάντο Σάντος στο τελικό, και επειδή ο Φερνάντο Σάντος είναι και ότι πιάνει γίνεται χρυσός, τον τελικό δεν θα βρει Ιταλούς, θα βρει την Βόρεια Μακεδονία. Όχι μόνο πέρασε επειδή η Τουρκία είχαν πέναλτι λίγο πριν το φινάλε του μάτς και δεν ισοφαρίστηκε, αλλά είδε και τους Ιταλούς να μένουν εκτός τελικού. Και τώρα θα παίξει τελικό την Τρίτη αύριο βράδυ με την Βόρεια Μακεδονία. Δεν λέω ότι έχει περάσει, αλλά τέλος πάντων είναι σαφώς πολύ πιο εύκολο εμπόδιο, πιο χαμηλό εμπόδιο, όσο και αν έχουν φοβερή ψυχολογία από τους Ιταλούς. Εντάξει, η Ιταλία είναι, πώς να το πω, αυτοκαταστροφική. Δεν είναι πρώτη φορά που τους συμβαίνει. Γενικώς όλη η πορεία τους μετά την κατάκτηση του Euro το καλοκαίρι είναι μια πορεία δυσανάλογη της ποιότητας και της αξίας τους. Τα έχουν αυτά τα up and down και πολύ θόρυβο κάνουν όταν πάνε προς τα πάνω και πολύ θόρυβο κάνουν όταν πέφτουν προς τα κάτω. Κάνει πολύ θόρυβο η απουσία τους. Θα είναι η πιο εκοφαντική από το Mundial. Δεν είναι, πώς να το πω, πάντα εύκολο να το εξηγήσεις, γιατί είναι προφανές ότι έχουν ποιότητα και μάλιστα πάρα πολύ. Έκανε ένα φοβερό τουρνουά στο Euro, η αλήθεια είναι, παίζοντας και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, επίσης η αλήθεια είναι, που ήταν εντυπωσιακό για η Ιταλία, αλλά δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Φαίνεται πως ήταν μια ομάδα ενός τουρνουά. Συμβαίνει με τους Ιταλούς αυτό, να βγάζουν ομάδες ενός τουρνουά ή να βγάζουν παίκτες ενός τουρνουά. Παλιότερα, ας πούμε, θα θυμούνται τότε το Σκυλάτσι. Πριν το Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ δεν υπήρχε. Μέχρι το Μουντιάλ ήταν ο κορυφαίος κόρες. Ναι. Σκυλάτσι. Βέβαια. Μια που είπε Σκυλάτσι τώρα και μίλησες, αναφέρθηκε σε επιθετικό, να πω ότι ο μεγάλος Αντώνιο Τσόλακ παίρνει μια γλυκιά εκδίκηση και αναδεικνύεται MVP. Το ψήφισε ο κόσμος MVP. Man of the match, τέλος πάντων, ο Τσόλακ, μετά ο Ίγκασον και μετά ο Λίρατζης. Το ψήφισαν οι Παοξίδες και επιτέλους πήρε την εκδίκησή του, τη γλυκιά εκδίκηση ο Αντώνιο. Ναι. Και είναι τον κόλ που πέτυχε. Τι άλλο είδες το Σαββατοκύριακο? Επειδή είσαι και ταινιάκια εσύ, είδες αυτό σε ζωντανή μετάδοση το χαστούκι που παίζουν όλοι, το χαμό? Όχι, δεν το είδα. Ναι. Μετά τη Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου που είχε δεχτεί το χαστούκι, και τώρα έχουμε και αυτό το χαστούκι σήμερα. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε την κυρία εκείνη που είχε χαστούκίσει τη Δήμητρα εκεί στην παρουσίαση του βιβλίου της. Πώς τη λέγανε, να δει. Τι ήταν, μια καθηγήτρια, δεν ήταν. Τώρα έχουμε τον Will Smith, ας πούμε, με αυτόν εδώ που έγινε το σκηνικό. Ναι.
Δεν τα βλέπεις αυτά, από νόμες και τέτοια. Κόκκινα χαλιά, πράσινα. Όχι, τα βλέπω, τα βλέπω, τα βλέπω, τα βλέπω. Α, αλλά τα βλέπεις. Ήμουν λίγο κομμάτια, είδα μόνο εισαγωγή. Ψάχνεις να δεις και τις ταινίες, δηλαδή αυτές, έτσι. Τις ξέρεις, ας πούμε, αυτές τις ταινίες πρωταγωνιστούν σε κάτι τέτοια. Ξέρεις, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πια στην εποχή, εδώ και μια πενταετία, των σειρών και όχι των ταινιών. Και αυτό είναι λίγο ενοχλητικό. Εντάξει, αυτή η ταινία όπου ο Will Smith κάνει τον μπαμπά Williams των δύο ταινιστριών, είναι μια πολύ δυνατή ταινία. Αλλά δεν είμαστε πια στην εποχή που βγαίνουν ταινιάρες. Λίγο COVID, λίγο τα Σύρια, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Δεν είναι σαν άλλες εποχές που περίμενες τα Όσκαρ για να δεις τι θα γίνει στο ντέρμπι της τάδε ταινιάρας με την τάδε ταινιάρα. Αλήθεια είναι. Ναι. Επίσης αλήθεια είναι ότι ωραίο είναι το περιστατικό, το αλλά το βίβλο της ιστορίας αυτής. Με αυτή την πουνιά. Έχει την... χαστούκι είναι, χαστούκι. Δεν ναι, είναι... ναι, ναι, το σπάντο, το ναι, χαστούκι. Ναι. Και εγώ έτσι διάβασα για, πώς το λένε, γρονθοκόπησε ο Will Smith και βλέπω ένα ξόφαλτσο χαστούκι. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Γίνεται ναι. Πιο πιασάρικο. Εθνική ομάδα, Πογιέτ, Μάνταλος, Μπουχαλάκης, Πέλκας, Γιακουμάκης. Γιακουμάκης ζει το μύθο του. Δεν θα είναι, θα δεις, είναι πολύ πιθανό να κάνει νέα μεταγραφή. Και αυτή τη φορά και πιο ακριβή το καλοκαίρι. Γιατί ήδη η Premier League δείχνει πολύ γερές ματιές επάνω της. Η Times του Λονδίνου, πρόσεξε τώρα έτσι, ναι. Δεν είναι ένα απλό έντυπο, έκανε ολόκληρο αφιέρωμα στο Μπουχαλάκη. Και Μπουχαλάκη. Έγραψαν στο Μπουχαλάκη, Γιακουμάκη. Στο Γιακουμάκη. Και έγραψαν για την μεταγραφή του στη Celtic. Αχ, να δεις πως ήταν ο χαρακτηρισμός, κάτι τύπου κλοπή, ληστεία, υπό την έννοια ότι η Celtic πήρε αυτό το παίχτη μόνο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά είναι σε φοβερή κατάσταση και αυτό νομίζω έρχεται η ώρα να το εισπράξουμε εμείς στην εθνική ομάδα. Χρειαζόμαστε έναν σέντερφορ που να έχει την φοβερή ψυχολογία. Και να δεις αυτό το 4-3-3 του Πογιέτ έχει ένα σοβαρό ζήτημα σχέση με την Εθνική Ελλάδος, ότι δεν έχουμε θέση για τον Μπακασέτα. Ναι. Ο Μπακασέτας είναι πίσω από το center for, τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει extreme, δεν υπάρχει οχτάρι, δεν υπάρχει center for Μπακασέτας. Υπάρχει Μπακασέτας πίσω από το center for, τελεία. Θα μου πεις υπάρχει Μάνταλος οχτάρι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε πολύ Μάνταλος οχτάρι, αλλά άμα το θελήσει δεν υπήρχε γιατί δεν το ήθελε. Άμα το θελήσει μπορεί και να υπάρξει. Ο Μπακασέτας και να το θελήσει να παίξει οχτάρι χάνει πάρα πολλά από τα στοιχεία του. Ο Μπακασέτας θέλει να ζει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή γιατί έχει φοβερά πόδια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα. Και θέλει να έχει λίγο χώρο μπροστά του. Δεν μπορεί να παίξει δηλαδή στην κορυφή της επίθεσης. Δεν βολεύεται στα άκρα γιατί δεν είναι τόσο γρήγορος, ούτε το πλεονέκτημά του είναι η διείσδυση, το ένας εναντίον ενός και το να παίξει πάνω στη γραμμή. Συνεπώς ο τρόπος για να παίζει ο Μπακασέτας είναι ένας, είτε 4-2-3-1 όπως παίζαμε συνήθως, είτε 4-4-2 ας το πούμε έτσι, με τον Μπακασέτα να μην είναι όμως ο περιφερειακός επιθετικός, να έχει τη δυνατότητα να κινείται ελεύθερα. Στο 4-3-3 δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε. Ενδεχομένως σήμερα με τον Μαυροβούνιο να το δούμε αυτό το τεστ, γιατί μάλλον θα παίξει βασικός, να δούμε αν θα διατηρήσει το 4-3-3 και να δούμε πώς το έχει φανταστεί, που έχει φανταστεί εκεί τον Μπακασέτα. Ο Πέλκας... Όχι, τον Πελκίνο έτσι απλά τον ανέφερα, δεν... Ναι, ναι, δεν είναι ακριβώς. Όχι, το λέω επειδή παίζει στην ίδια θέση με τον Μπακασέτα, θεωρητικός. Δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Θυμίζω ότι τον Μπαμπ έχει κάνει αρκετά καλά μάτς, όχι μόνο πίσω από το φορ, αλλά και στη θέση εξτρέμ. Θυμίζω ότι ο Πέλκας έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Μπακασέτα. Καταρχάς είναι πολύ πιο γρήγορος. Και γι' αυτό μπορεί να παίξει και στη γραμμή. Έχει πολύ καλύτερη τρίπλα. Και γι' αυτό μπορεί να παίξει και στη γραμμή.
Ναι, και αυτός η καλύτερη θέση, δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι και για αυτόν πίσω από τον φόρο. Αλλά είναι λίγο διαφορετική περίπτωση. Δεν λες, εδώ υπάρχει κίνδυνος να τον χάσουμε αυτόν αν παίξουμε 4-3-3. Ο Πέλκας και στο 8, εσωτερικός μέσος του 4-3-3, μπορεί να παίξει πιο εύκολα από τον Μπακασέτα. Το καλό για μένα είναι σε γενικές γραμμές ότι αυτός εδώ ο προπονητής δεν ήρθε και είπε, γιατί αυτό για μένα θα ήταν βήμα πίσω, δεν ήμουν λάτρης του Φανσχίπ, ούτε πιστεύω ότι έκανε καμιά φοβερή δουλειά. Πίστευα όμως ότι δεν υπάρχει λόγος να τον αλλάξουμε. Πρώτον, γιατί δεν πίστευα ότι μπορούμε να φέρουμε κάποιον πολύ μεγάλο προπονητή, ώστε η παρουσία του να δημιουργήσει μια άβρα. Δεν είχαμε το πορτοφόλι να το φέρουμε. Και δεύτερον, γιατί δεν είχα και καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την ΕΠΟ, στο ποιος και με ποια κριτήρια θα διάλεγε τον επόμενο. Τέλος πάντων, δεν έμεινε ο Φατσχίπ, ήρθε ο Πογιέτ. Είναι καλό που δεν δείχνει διάθεση να το πειράξει πάρα πολύ και να τα αλλάξει όλα. Που δεν ήρθε εδώ και είπε, αυτούς που φώναζε ο προηγούμενος δεν κάνουν, εγώ θα φέρω 10 άλλους, 15 ναι, άλλους. Ναι. Γιατί αυτό εδώ αυτή εδώ η παρέα έχει αρχίσει να γίνεται ομάδα. Αλήθεια είναι ότι δεν είναι όσο υψηλής ποιότητας θα θέλαμε. Θα θέλαμε πάρα πολύ ενέσεις ποιότητας σε αυτό το ρόστερ. Αλλά από την άλλη, το πιο σημαντικό στις εθνικές είναι να είναι ομάδες και να είναι καλά μεταξύ τους ποδοσφαιριστές και όχι να έχουν ποιότητα. Αν εκεί πηγαίνουν με βαριά καρδιά, αν εκεί πηγαίνουν και οι σχέσεις δεν είναι καλές, αν πηγαίνοντας στην εθνική αυτό, φεύγοντας από τους συλλόγους, αυτό είναι πρόβλημα για τον παίκτη και όχι η χαρά του, η ξεχνιασιά του, συνήθως δεν πάει καλά αυτό. Αυτή εδώ η παρέα των παιδιών της λείπει, αλήθεια είναι, σε ορισμένες θέσεις, κάνει μπαμ, ότι της λείπει η ποιότητα, αλλά από την άλλη έχουν αρχίσει και γίνονται ομάδα. Συνεπώς το ότι δεν την άλλαξε πολύ αυτή την ομάδα είναι για μένα θετικό. Κοίταξε, δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Βέβαια, παρενθετικά να πω ότι η εθνική του Φανσχίπ, ας πούμε, δεν ήταν από αυτές τις εθνικές των παλιών καλών εποχών που αγαπούσαμε το τραγούδι Τερζή, ρώτησα τα μάτια μου τι έχουν και πονάνε, ας πούμε. Δεν το είπαμε πολλές φορές για αυτή την εθνική. Μάλλον δεν το είπαμε αρκετές φορές. Όχι, γιατί πολλές, η αλήθεια για αυτή την εθνική. Η φιλοσοφία ήταν να παίξουμε λίγο. Όσο μπορούσαμε να παίξουμε. Όσο δεν μπορούσαμε. Να αφήσουμε πίσω. Κάποιες φορές το πετύχαμε κιόλας. Και επίσης δεν μπορείς να χρεώσεις κάτι στον Φανσχίπ ή να χρεώσεις στον Πογιέτ για κάτι για τις επιλογές τους. Γιατί αυτοί είναι, δεν υπάρχουν άλλοι. Και μάλιστα έχουμε και κάποιους παίκτες που δεν γνωρίζαμε ή δεν γνώριζαν οι περισσότεροι ότι είναι Έλληνες και παίζουν στο εξωτερικό, ας πούμε. Κάποιες από τις επιλογές τους όλα αυτά τα χρόνια. Δεν παίζουν και άλλοι. Το έψαξε πάρα πολύ ο Φανσχίπ και μας άφησε μια κληρονομιά σε αυτό, στον λεγόμενο προπονητή και στην εθνική ομάδα, με ορισμένους ποδοσφαιριστές σαν αυτούς που λες. Και μάλιστα μέσω της κλίσης τους στην εθνική ομάδα κάποιοι από αυτούς εξελίχθηκαν, μεγάλωσαν. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Παυλίδης. Κάνει πια σοβαρή καριέρα στην Ολλανδία με την φανέλα της Αλκμαρ. Δεν λέω για τον Χατζηδιάκο, γιατί αυτός η αλήθεια είναι ότι έπαιζε στην Αλκμαρ από πριν. Ήταν πιο εύκολο να τον δεις. Βοήθησε, ας πούμε, τον Σέντερ Φορ του Βόλου να κάνει τη μεταγραφή στην Ουτρέχτη. Κολλάει το μυαλό μου τώρα τον... Δουβίκας. Ναι, το Δουβίκα, μπράβο, ναι. Έκανε ορισμένες επιλογές που βοήθησαν στην εξέλιξη ορισμένων ποδοσφαιριστών. Κοίτα να δεις τώρα, εδώ αυτό που χρειάζεται νομίζω η εθνική ομάδα σε σχέση με το Nations League, που δεν είναι κανένα πολύ υψηλό εμπόδιο και που επιτέλους χρειάζεται να κάνουμε μια επιτυχία, έστω και αν αυτή είναι το Nations League, μετά βλέπουμε τι θα γίνει μετά πραγματικά του Euro, αλλά αυτό που χρειάζεται αυτή η ομάδα είναι να κερδίσει λίγο αυτοπεποίθηση, άρα να μην αποτύχει άλλη μια φορά. Αυτό είναι το βασικότερο. Για να πιστέψουν και τα ίδια αυτά τα παιδιά ότι δεν είναι απλώς μια παρέα παιδιών που έχουν γίνει ομάδα αλλά δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Έχουν πολύ χαμηλό ταβάνι. Να πιστέψουν ότι μπορούν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Το Nations League, η πρώτη οργάνωση που έρχεται, είναι μια ευκαιρία, επειδή δεν είναι τα εμπόδια τόσο υψηλά.
να το αισθανθούν αυτό και να το πετύχουν αυτό. Έχει κανένα άλλο παιχτάκι, επειδή τα παρακολουθήσει αυτά τα ελληνάκια που παίζουν στα, στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, στα πρωταθλήματα του εξωτερικού, να το πω έτσι. Έχει κανένα άλλο παιχτάκι που δεν το ξέρουμε, που αγωνίζεται εκεί και δεν το έχουν καλέσει ακόμα? Ή ό,τι καλό έχουμε σε αυτές τις ομάδες. Παίζει, δεν παίζει, έτσι. Είναι, ανήκει σε ρόστερ. Δηλαδή, ξαφνικά προκύπτουν κάποια ταλέντα που είναι στις δεύτερες ομάδες κάποιων ευρωπαϊκών ομάδων και λέμε το ελληνάκι αυτό πού εμφανίστηκε. Εδώ κάτι Γερμανίες, κάτι αυτά. Πού εμφανίστηκε αυτό, ναι, το ελληνάκι? Ναι, αλήθεια είναι ότι εμφανίζονται, συγγνώμη, συχνά τέτοιοι. Ναι. Τώρα έχει αρχίσει και εμφανίζεται στη Ρώμα ένας πιτσιρικάς. Δεν νομίζω όμως ότι είναι για το επίπεδο της Εθνικής Αντρών. Mm-hmm. Θα πρέπει να περάσουν από τα στάδια των ελπίδων και να καταλάβουμε, μάλλον είναι και πολύ μικρό παιδί, είναι 18 ετών. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ. Έχει κάποια ελληνάκια αυτά που είναι στις δεύτερες ομάδες, οι β' ομάδες δηλαδή των κάποιων ευρωπαϊκών ομάδων. Ναι, ναι, δεν τα ξέρουμε. Κυρίως στη β' ομάδα είναι. Απλώς έχει κάνει και συμμετοχή και έχει γίνει μεγάλη φασαρία επί Μουρίνιο, έχει γράψει μια συμμετοχή στην πρώτη ομάδα. Λέγεται Κεραμίτσης, τον θυμήθηκα. Κεραμίτσης. Ναι, Δημήτρης Κεραμίτσης. Είναι από αυτήν την θέση στην οποία παράγουμε ποδοσφαιριστές. Παίζει κυρίως αμυντικός, κεντρικός αμυντικός. Είναι σε εκκρεμότητα ακόμα, αυτός δεν είναι νέος. Είναι παλιά ιστορία. Αυτό το δεξιμπακ, ο Μπάλντοκ, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει, όχι υποτίθεται ότι έχει το παιδί, Έλληνα παππού, και έχουμε κάνει μια διαδικασία για την ελληνοποίησή του. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει, αλλά αυτός είναι τριαντάρης, έτοιμος ποδοσφαιριστής, παίζει στη Sheffield United με παραστάσεις από την... Πώς τον είπες αυτόν, Μιχάλη? Μπάλντοκ. Άντε ρε. Ναι, με παραστάσεις από την Premier League. Ναι. Αυτός είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής και επειδή παίζει και σε μια θέση που υποφέρουμε, αυτή του δεξιού μπακ. Είναι μια περίπτωση που φαντάζομαι τσεκάρουν ακόμα. Βεβαίως έχουμε κανά... μια ενίσχυση με το Λίρατζι. Κάνα τέτοιο ονοματάκι ωραίο. Δηλαδή ο Βλαχοδήμος στο Μπάλντοκ. Ωραίο για την κύριο Μανώ. Μ' αρέσει εμένα αυτά. Πότε, τελευταία φορά πότε είχαμε? Μετά τον Μπατίστα, ας πούμε, είχαμε κανένα τέτοια περίπτωση. Τον Ντανιέλ, τον Μπατίστα. Ζέκα. Α, και ο Ζέκα, ναι, και ο Ζέκα, σωστά. Ζέκα. Ναι. Αλλά Ζέκα είναι. Δεν πάει στο μυαλό μα. Ζέκα... Γιατί ο Ζέκα είναι. Έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν το ξέρει. Είναι Έλληνα και δεν το ξέρει. Ναι, ο Ζέκα γίνεται. Τραγουδάει καλύτερα το αντραστικό ύμνο από όλου. ξέρει καλύτερα τα ελληνικά τραγούδια, τα σουξιά από όλου. Το Ζέκα. Το Ζέκα να σου τραγουδήσει Αργυρό. Ναι. Υβέρτη, ναι. Θα πέσεις κάτω. Εύκολα τον βάζεις και ένα τελικό σίγμα το Ζέκα και γίνεται Ζέκας. Εύκολα γίνεται Έλληνας. Ναι, δεν τελειώσαμε. Ενώ ο Μπατίστα πάει και ο Μπατίστας. Ναι, εντάξει, ναι, γίνεται και αυτό. Ναι. Αλλά τον Μπάλτο που είπες μου άρεσε περισσότερο. Ή τέλος πάντων το αφαιρείς και ένα μη και γίνεται Πατίστας. Ναι, πώς δεν διαφημίσαρα. Ντανιελάρα, ρε φίλε, τι παιχτάρα, Ντανιελ. Τι παιχτάρα. Λοιπόν... Και μορφάρα, φοβερό παιδί. Ε, πρέπει, ναι. Και μορφάρα, λέω, φοβερό παιδί. Πρέπει, ναι. Ναι, μονίμως χαμογελαστός, καλόκαρδος. Η πιασάρικη εικόνα, η social media που έκανε όλο το γύρο της γης ήταν αυτός ο Τούρκος στο χαμένο πέναλτι του Γκιλμάζ στην τηλεόραση. Πες μου λίγο, περίγραψέ μου τη στιγμή, κάποια στιγμή μέχρι τώρα, ας πούμε, που ο δικός μας Μιχάλης Τσόχος, όλα αυτά τα χρόνια από τότε που άρχισε να νιώθει, ας πούμε, του ήρθε να δώσει μια κλωτσιά στην τηλεόραση. Ποια στιγμή ήταν αυτή? Κλωτσιά, λέω, έτσι, ή να δώσει μια τηλεόραση, ας πούμε. Θα σου πω, η πρώτη φορά που το θυμάμαι είναι σε ένα ιστορικό γκολ του Ryan Giggs της Manchester United. Ναι. Τη χρονιά που η Manchester United έκανε το treble και κατέκτησε το Champions League με την Bayern στη Βαρκελόνη με εκείνα τα δύο γκολ του Σέριχαμ και του Σόλς και τις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Όλο αυτό για τη Manchester United δεν θα είχε γίνει ποτέ αν σε έναν επαναληπτικό ημιτελικό κυπέλλου Αγγλίας Manchester United Arsenal, της Arsenal του Μπέρκαμ, του Ανρέι κτλ. Τότε που η γιο τους ήταν στην Αγγλία,
δεν είχαμε χάσει εκείνον τον ημιτελικό από εκείνη την κολάρα του Ryan Giggs που πήρε την μπάλα ξέρω πίσω από τη σέντρα, πέρασε 3-4 και μας έβαλε μια κολάρα στη, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Arsenal είναι καλύτερη και έχει φτάσει να το πάρει στο 88, 89, 90 με χαμένο πέναλτι. Σαν τον Τούρκο κι εγώ. Και είμαστε 1-1 και το χάνει ο Ντένις Μπέρκαμ. Και πάμε στην παράταση και τρώμε αυτήν την κολάρα από τον Γκίγκς και αποκλειόμαστε. Εκεί λοιπόν στο χαμένο πέναλτι του Ντένις Μπέρκαμ. Αυτόν που δεν έμπαινε στα αεροπλάνα, έτσι. Ναι, ναι, μπράβο αυτόν. Είμαι στην εφημερίδα και δεν θυμάμαι τι έχω πετάξει τώρα. Εννοώ κουτάκι, ένα ψυχτικό. Ναι, ναι. Ναι, μπρος στην τηλεόραση. Το έχω πετάξει. Είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι. Ναι, και αυτό εκτός από την κίνηση που έκανε ο Τούρκος, ας πούμε, όλη μια. Ένα πλασεδάκι, ένα μύτο στην τηλεόραση το σκεφτήκαμε ή να πετάξουμε κάτι ότι έχουμε στα χέρια μας. Εγώ πρόσφατα πέταξα μια οδοντογλυφίδα. Αυτό είχα στα χέρια μου. Αυτό πέταξα. Ναι, ωραίο, μια χαρά. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η αφορμή, αλλά πέταξα μια οδοντογλυφίδα. Ναι, ναι. Ναι, φοβερή στιγμή, φοβερή στιγμή. Μάλιστα, λοιπόν. Αυτά. Ολοκληρώσαμε. Κάναμε ένα ρεζουμέ του τριημέρου. Αθήνα, ναι. Χαμός Παρασκευή. Έξω να πούμε όλο ο κόσμο έξω. Όλα στα φαγάδικα εκεί. Πολύ το καλαμαράκι. Ψάχναν και εκεί να φάνε τηγανιτές πατάτες γιατί τελειώνουν. Α, τώρα με προκαλεί. Γιατί έγραψε ένα σχετικό κείμενο στον Καζέτα σε σχέση με τα σουβλάκια για την τιμή του χθε. Μισό λεπτό. Τι εννοεί σουβλάκια εσύ? Γιατί... Τα πιτόγυρα. Εδώ τα, είναι Σαλονίκη. Τα γράφω πιτόγυρα. Σε σκέφτηκα και τα γράψα πιτόγυρα. Από πήγα να πάρω το. Είναι μια ωραία κουβέντα, να την κάνουμε αύριο. Ναι, εντάξει, αύριο, τώρα... αύριο. Αύριο με αυτήν. Φαντάζομαι δεν έχουμε χρόνο. Θα στο θυμίσει, ναι, είμαστε στη μία. Θα στη θυμίσω, ναι. Στο ξεκίνημα θα γίνει. Εντάξει, το φαγητό δεν το ξεχνάμε άλλωστε. Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Κι εγώ πολλά φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά.